Γεια σας παιδιά, τσεκριγνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενός ρολογιού, κατά πάσα πιθανότητα εικάζω ότι είναι μέσα, το οποίο ήρθε πριν από λίγο καιρό. Θυμάστε ότι η Number One, η εταιρεία που σας είχα δείξει ένα smartwatch, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο τελικά είχα δοκιμάσει για να μπορέσει να κοντράρει το Xiaomi, το Mi Band το 2. Τέλος πάντων, είδαν το unboxing, τους άρεσε και μου λένε: ξέρεις κάτι, έχουμε άλλο ένα ρολόι να σου στείλουμε. Θες? Λέω: ρε παιδιά, στείλτε να δούμε τι θα δούμε. Και ήρθε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Είναι το καινούριο τους το αθλητικό ρολόι, στην ουσία το F5, Number One F5, το οποίο εκτός ότι έχει GPS, αλτίμετρο, βαρόμετρο, θερμόμετρο και 1000 πραγματάκια, μετράει παλμούς καρδιάς και. Συνδέεται με το κινητό, συνδέεται με την εφαρμογή της εταιρείας, η οποία η αλήθεια είναι, αν είναι η ίδια η εφαρμογή που είχε και στο προηγούμενο ρολόι που σας είχα δείξει, δεν είναι και ό,τι πιο τρομερό, να πω την αλήθεια, δεν με είχε εντυπωσιάσει τόσο καθώς τη χρησιμοποιήσω και γι' αυτό δεν έκανα το review, γιατί τελικά δεν μπορώ να πω ότι στη χρήση του ήταν τόσο φοβερό. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο ρολόι λένε ότι είναι καλύτερο, έχω δει review, αν και είναι λίγο ιδιότροπο στα μενού του. Όμως πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πώς έρχεται. Όπως βλέπετε ήρθε τελωνιακός ελεύθερο το συγκεκριμένο. Και αυτό είναι το κουτί, εν τω μεταξύ κλασική Number One, όλα τα smartwatch είναι το τρίτο που ανοίγω της εταιρείας μέχρι τώρα. Όλα έρχονται ακριβώς στο ίδιο κουτί με τις ίδιες εφαρμογές που σου δείχνει ότι έχει μέσα και δεν έχει ούτε τις μισές στο κινητό. Βγάζει πολύ ωραία μοντέλα, αλλά δεν είναι όλα τόσο ωραία. Το συγκεκριμένο πάντως λένε ότι είναι αρκετά καλό, αλλά σας ξαναλέω, λίγο που είδα κάποια reviews και κάποιες κριτικές μπορώ να πω ότι Θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα το χειριστείς και στο πώς θα το ρυθμίσεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Είναι πανέμορφο ρολόι. Η τιμή του είναι γύρω στα 47 ευρώ και είναι αυτό εδώ πέρα. Θυμίζει εμφανισιακά λίγο τα Casio. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το πιάνω στο χέρι μου, το πρώτο πράγμα είναι λίγο ότι τα λουράκια του νέα σιλικονάτα αλλάζουν. Νομίζω είναι ήδη 18-20 χιλιοστών. Μάλλον 20 χιλιοστών πρέπει να είναι, οπότε μπορείτε να βάλετε και δικά σας. Η αλήθεια είναι ότι με τα λουράκια φαίνεται λίγο ψιλοψεύτικο, αλλά είναι αθλητικό ρολόι. Δεν ξέρω. Είναι πλαστικό, δεν είναι μεταλλικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε όμως. Ας δούμε πρώτα τι έχει το πακέτο μέσα. Κλασικό σαφρός. Έχουμε το φορτιστή του από κάτω, ο οποίος είναι αρκετά πρακτικός, δεν το περίμενα, αλλά να σας δείξω, έχει αυτά εδώ τα πινάκια τα οποία μπαίνουν μαγνητικά κάτω από το ρολόι σε αυτό εδώ το σημείο, οπότε φορτίζει το ρολόι κανονικά. Και έχουμε μαζί κάτι το οποίο είχα δει σε κάποια reviews και με εντυπωσίασε. Manual. Δείτε. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες, είναι στα αγγλικά. Και εκτός του ότι λέει τα βασικά για το παιδόμετρο, για να μετράει τα βήματα, σου βγάζει charts μέσα, έχει για την καρδιά ρυθμίσεις και βλέπετε με μεγάλα εικονίδια για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή όταν πας στην καρδιά μπορείς να μπεις και παραπέρα στα μενού. Έχει για αλτίμετρο, σημαίνει ότι στην ουσία όσο πιο ψηλά πάτε, αν είστε αναρχητές ή εάν κάνετε πεζοπορία σε βουνά, θα όσο πιο ψηλά ανεβαίνετε τόσο πιο θα βλέπετε το υψόμετρο, και όντως δουλεύει το αλτιμετρό του, έχει ένα ωραίο τεστ, αλλά εγώ δεν έχω τώρα μια σακούλα για να σας το δείξω πως το κάνουμε. Έχει διάφορα προγράμματα, walking, run, climbing, riding, εντάξει αυτά τα κλασικά τα έχει και το Amazfit, βέβαια έχει τη διπλάσια τιμή. Έχει για διάφορα αθλήματα, για basketball, για ποδόσφαιρο, για να παίξεις badminton, κάτι το οποίο με εντυπωσίασε βλέποντας το πρώτη φορά. Και έχει όλες τις ρυθμίσεις γενικά για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, να κάνεις ένα preset. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή σου λέει για το ποδόσφαιρο, όταν παίξεις ποδόσφαιρο και θες να μετρήσεις τα στατιστικά σου και τι μετράει όση ώρα παίζεις ποδόσφαιρο, πατάς το button 1, activities, πάτα στο click 3 button to view data interfaces και πάει λέγοντας. Έχει μια άλλη λουχία που σημαίνει ότι θέλει να κάτσεις να το διαβάσεις το συγκεκριμένο manual προκειμένου με το τι άθλημα κάνεις για να μπορέσεις να το ταιριάξεις. Πιστεύω από αυτά που είδα ότι
Είναι αρκετά καλό sportwatch, στην ουσία sportwatch θεωρείται, δεν είναι smartwatch. Αν και νομίζω ότι μπορείς να το συνδέσεις με το κινητό κανονικά για να βλέπεις μηνύματα και οτιδήποτε. Να βγάλω την διαφάνεια από πάνω. Τι βλέπουμε τώρα στο κινητό. Από κάτω είναι ο αισθητήρας και η φόρτιση, GPS Bluetooth 4.0. Βγάζεις και το αυτοκόλλητο του αισθητήρα, γιατί έχει και ο αισθητήρας αυτοκόλλητο. Heart rate, made in China, smartwatch. Γενικά smartwatch, απλά εγώ προσωπικά προτιμώ αυτά όλα να τα αναφέρω και να τα... και να χρησιμοποιώ τον όρο sportwatch, γιατί πρόκειται για sportwatch καθαρά. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα έχουμε δύο button, όχι κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε δύο button δεξιά και αριστερά. Είναι αδιάβροχο με IP67, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μπορείς να βρέξεις και τα χέρια σου με αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, μέχρι πόσα μέτρα, δεν θυμάμαι μέχρι πόσα μέτρα μπορείς να πας. Αλλά νομίζω μέχρι ένα μέτρο μπορείς να βουτήξεις και να πλύνεις τα χέρια σου για ελαφρύ βρέξιμο. Και λογικό είναι όταν είσαι έξω από τον υδρότα, από καιρικές συνθήκες, νομίζω είσαι προστατευμένος. Έχει δύο button, τα οποία είναι και σαν πλοηγήσεως button, σε αυτό εδώ το οποίο έχει μια κόκκινη λωρίδα. Και αυτό εδώ το οποίο είναι, από όσο έχω καταλάβει, και το back button. Βλέπουμε μέσα, έχει διάφορα, βασικά όχι μέσα, βλέπουμε γύρω γύρω το κατράν του, είναι αριθμημένο. Και πάμε να το ανοίξουμε, ελπίζω λογικά με αυτό εδώ παίζει να ανοίγει. Α, από το κάτω ανοίγει τελικά. Εδώ μεταξύ χτυπάνε και τα φώτα. Βλέπετε τώρα η συχνότητα της κάμερας είναι διαφορετική. Βασικά συγχρονίζεται η συχνότητα της κάμερας με τη συχνότητα της οθόνης. Η οθόνη είναι αυτό εδώ το μικρό τετράγωνο, το υπόλοιπο είναι κενό από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Και έχουμε εδώ πέρα τις βασικές ενδείξεις. Δεν κρατάει πολύ ώρα από ό,τι βλέπω στην αναμονή. Με το πατήσεις αυτό μπαίνεις σε διάφορα modes, sport. Βασικά το θέμα είναι ότι τα συγκεκριμένα ρολόγια έχουν μια ιδιαίτερη νοοτροπία. Πρέπει να πατήσεις νομίζω εδώ πάνω. Και με το πατήσεις εδώ πάνω, βασικά πατάς πάνω, πατάς πάνω, πατάς πάνω, πατάς πάνω. Έχει θερμόμετρο το οποίο λειτουργεί, για κάτσε να δούμε. Βασικά πάμε για να πας πίσω. Πατάς πάνω. Πατάς πάνω. Για να μπω μέσα πρέπει να πατήσω το κόκκινο. Ωραία. Και μας δείχνει τους βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Συγχωρήστε τις γραμμές που βλέπετε, απλά έχουν συγχρονιστεί η συχνότητα της κάμερας με του ρολογιού. Για να πας ακόμα πιο μέσα, πατάς πάλι πάνω. Έχεις μια λειτουργία πάνω, κουμπί, πάνω, κουμπί. Λοιπόν, και μετράει σε ώρες, ξαναπατάς για να μπεις ακόμα πιο βαθιά στο μενού του. Δεν πάει, πάει μέχρι εδώ. Αν πατήσω πάνω, όχι. Οπότε για να πάω πίσω. Πίσω, πίσω, ωραία. Οπότε. Δεξιά, αριστερά να το κάνω, δεν κάνει τίποτα. Κάτω, δεν κάνει τίποτα. Οπότε το button του ενεργοποίησης είναι εδώ πάνω. Καρδιά, sport, για να δοκιμάσουμε εδώ. Α, εδώ είναι το dialog βασικά, παίζει να σου βγάζει. Αυτό δεν είναι ενεργοποιημένο τώρα, ωραία. Οπότε καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να γράψεις κάποια δεδομένα για να μπορέσεις να το διαβάσεις. Οπότε πάμε μία πίσω. Καρδιά, sport, θερμόμετρο. Αυτό είναι το βαρόμετρο, μετράει την ατμοσφαιρική πίεση. Πόσα κιλοπασκάλια έχουμε, το μετράει σε πασκάλ, οπότε εσείς αντικάνετε τη μετατροπή μετά. Λοιπόν, αν θέλουμε να μπούμε σε βάθος, όχι, πάμε πίσω, δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε, η αλήθεια είναι, όπως και το προηγούμενο, οι οθόνες τους είναι λίγο ιδιαίτερες, έχουν ενεργοποίηση ενός σημείου, το οποίο το κάνει λίγο περίπλοκο, αλλά τουλάχιστον αυτό έχει και τα buttons στο πλάι, οπότε τη σοφαρίζει. Για μένα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον άλλα δύο buttons προκειμένου να έχει πιο καλή λειτουργία. Έχουμε το αλτίμετρο. Να δούμε σε τι υψόμετρο είμαστε τώρα. Πατώντας στο κόκκινο μπαίνουμε. Είμαστε μείον 29 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Μπορούμε νομίζω να το κάνουμε reset από εδώ. Αν πατήσω εδώ θα κάνει reset. Οκ. Okay.
back. Έχουμε... Βασικά πίσω πώς πάμε, μισό λεπτάκι. Όχι, πίσω δεν μπορούμε, σε βγάζει κατευθείαν στην επιφάνεια μπροστά. Για να δούμε. Μείον 29 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας είμαστε τώρα. Πάμε πίσω. Sport, να δούμε τι Sport υποστηρίζει. Έχει τα κλασικά εδώ μέσα και να ενεργοποιήσεις. Για να δούμε σε βάθος πάει. Ωραία. Και ξεκινάει να μετράει. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Έχουμε... Εδώ πέρα τι είναι οι ρυθμίσεις των Sports μας. Α, μπορείς να κάνεις διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θες. Βλέπεις, πατάς πάνω και αλλάζει. Είναι πολύ καλό, κυρίως να σας πω η αλήθεια, έτσι όπως το σκεφτόμουν στο μυαλό μου, όλα αυτά τους αισθητήρες που έχει είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς που πάνε σε βουνά όπως είναι στον Όλυμπο ή οτιδήποτε, για πεζοπορία, για ελαφρύ τρέξιμο. Είναι αρκετά ωραίο ρολόι, το έχεις μαζί σου και τουλάχιστον έχεις τις πληροφορίες που θέλεις ακριβώς μπροστά σου. Αισθητήρες της καρδιάς, βλέπετε από κάτω, αντανακλάει το δαχτυλίδι μου το φως. Αρχίζει και κάνει sensoring, καλά δεν έχει επαφή με το τέτοιο, με το σώμα, οπότε εντάξει. Πάμε πίσω. Και ξαναπάμε στα sport, τα κλασικά. Ωραία, τα κλασικά, βλέπεις χιλιόμετρα, θερμίδες και οτιδήποτε. Γράφει αυτό, εντωμεταξύ συγχρονίζεται και με την εφαρμογή. Αν πατήσω το κάτω δεν κάνει κάτι, ωραία. Βλέπετε η ώρα είναι λίγο off γιατί δεν το έχω συνδέσει με την εφαρμογή. Την ώρα την παίρνει από την εφαρμογή. Έχει όλες τις οδηγίες μέσα. Εγώ τώρα πρώτη φορά το πιάνω στα χέρια μου. Η αλήθεια είναι ότι για απλό ρολόι, το interface νομίζω μπροστά αυτό δεν αλλάζει. Αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος 100% γιατί πρέπει να το δούμε από την εφαρμογή μέσα. Το interface του είναι αρκετά απλό. Σαν ένα απλό ηλεκτρονικό ρολόι. Όπως είναι τα Casio, σκεφτείτε. Το οποίο όμως έχει και κάποιες πληροφορίες εξτρά. 47 ευρώ νομίζω κάνει πάνω κάτω στην αγορά. Τώρα αν τα αξίζει, η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά έτσι όπως το πιάνεις δεν σου φαίνεται για ακριβό ρολόι. Είναι ένα απλό ρολόι το οποίο σίγουρα δεν το βάλεις να πας για καφέ έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όπως για παράδειγμα είναι το Amazfit όπως βλέπετε. Το οποίο εντάξει αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα σε μέγεθος είναι ακριβώς παρόμοια. Βέβαια το Amazfit έχει πιο πολλές δυνατότητες αλλά δεν έχει τόσο πολύ τόσο πολλά συστήματα, αισθητήρες για αλτίμετρα κτλ, κτλ, κτλ. Αλλά δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν έξω, πάνε πεζοπορία και θέλουν να κάνουν την καταμέτρησή της. Έχει GPS το οποίο ενεργοποιείται από μέσα. Υπάρχει ένα βιντεάκι πώς να το ενεργοποιήσεις το GPS. Το οποίο τώρα εδώ μέσα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τρόπο που ρυθμίζεται το GPS. Αλλά υπάρχει τρόπος να το ρυθμίσεις και να αρχίσεις να μετράει, να καταγράφει τις διαδρομές σου. Και όλα αυτά γίνονται επίσης σε συνδυασμό με το application. Θα δείτε μέσα στο App Store ότι έχει μέσα να ψάξετε να βρείτε το συγκεκριμένο app για το ρολόι. Η αλήθεια είναι ότι αν είναι το ίδιο app που χρησιμοποιεί και το προηγούμενο που σας έδειξα, δεν είχα κατενθουσιαστεί. Αλλά είναι απόλυτα βασικό για τις λειτουργίες. Αν και είδα ότι μπορεί να φορτώσει και χάρτες και αν βγείτε μια διαδρομή να αρχίσει και να μελετάει χάρτες ή οτιδήποτε. Απλό ρολόι για κάποιους οι οποίοι το χρειάζονται για συγκεκριμένες λειτουργίες. Δεν είναι για όλους, ξαναλέω. Αυτό εδώ ήταν. Η αλήθεια είναι ότι είναι ειδικά απλό, αλλά και αρκετά ωραίο. Η μπαταρία του δεν θυμάμαι πόσο κρατάει, αλλά πρέπει να κρατάει αρκετές ημέρες. Μέχρι να κάνω το βίντεο θα το αφήσω. Να δούμε, είναι σχεδόν full μπαταρία, θα το βάλω να το φορτίσω και θα κάτσω να δω μέχρι, θα περάσουν λίγες μέρες μέχρι να το μοντάρω, οπότε να σας πω στα σχόλια ή στην περιγραφή πόσο κρατάει. Αυτό ήταν το smartwatch της Number One, αρκετά ωραίο, αρκετά απλό, με συγκεκριμένες λειτουργίες που δεν είναι σίγουρα για όλους και δεν είναι σίγουρα ένα smartwatch που θα το βάλεις όταν θα βγεις έξω για να πας μια βόλτα, αλλά θα το βάλεις όταν θα βγεις να πας μια βόλτα στην Ύπεθρο για να περπατήσεις και να μετρήσεις τα στατιστικά σου. Αυτά για μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης να μην ξεχνάτε ότι το συγκεκριμένο δεν είναι αδιάβροχο, οπότε μπορείτε να αντέξει σε βροχή και σε πλύσιμο χεριών και σε ένα μπάνιο. Ακόμα και αυτό εδώ πέρα το έχω χρησιμοποιήσει κάτω από
νερό πολλές φορές και το πλένω πολλές φορές για να καθαρίσω τα υπολείμματα του υδρότα. Οπότε, ναι, μια χαρά ρολογάκι είναι, απλοϊκό, αλλά ξαναλέω, δεν είναι για όλους και για απλές ρυθμίσεις είναι λίγο ιδιότροπο στο πώς χειρίζεται, αλλά μόλις πάρεις το κολλάι με το συγκεκριμένο θα δεις ότι μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μια χαρά θα πάει. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, τσεκτεκνά ο Κώστας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!